Ναι, χθες είχαμε την ευκαιρία, εγώ ως αντιδήμαρχος της Νέας Δημοτικής Αρχής, να εισηγηθώ προς το Σώμα την πρόταση για τα δημοτικά τέλη και για τα τέλη κοινοχρηστών χώρων. Είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε το διάλογο μέσα στο Σώμα και να αποσαφηνίσουμε κάθε πτυχή αυτής της πρότασης. Ύστερα και από την διαβούλευση, η οποία ήταν μια ουσιαστική διαβούλευση, που είχε ένα γόνιμο διάλογο και που πάρθηκαν αποφάσεις στηριζόμενες και στην άλλη άποψη, δημιουργήσαμε αυτή τη νέα πρόταση που ήταν προσαρμοσμένη στα δεδομένα και της εποχής αλλά και της βιωσιμότητας των οικονομικών του Δήμου και της ανταποδοτικότητας που χρειάζεται να έχει προς την κοινωνία. Είμαι σίγουρος ότι βάλαμε το πλαίσιο, βάλαμε τις αρχές για ένα δικαιότερο σύστημα και όπως έχουμε πει, το 2024 είναι η χρονιά γέφυρα για να πάμε στο 2025 με ακόμα δικαιότερο σύστημα, με ένα σύστημα που θα εμπλέξουμε και άλλες πτυχές, που θα εμπλέξουμε την επιστήμη, θα εμπλέξουμε τα best practice και άλλων δήμων και έτσι θα έχουμε το δικαιότερο, το αναλογικότερο, το εξορθολογιστικότερο σύστημα που μπορεί να έχει ένας Δήμος. Αυτά έγιναν χτες. Βέβαια, υπήρξαν αντιδράσεις από διάφορες συλλογικότητες. Ωστόσο, η πρόταση υπερψηφίστηκε και των δημοτικών τελών αλλά και των τελών κοινοχρηστών χώρων.